ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Ο Πειραιάς νικητής μπορεί να κέρδισε μια ακόμα αναμέτρηση, αλλά κερδισμένη είναι η κόρη του Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι νικητής σήμερα. Για να συνεχίσει ο Πειραιάς στον δρόμο της αισιοδοξίας, της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης, της προόδου, της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η στόχη μας. Έτσι πορευθήκαμε 4,5 χρόνια, έτσι θα πορευτούμε τα επόμενα 4. Θέλω να σας ευχαριστήσω την καρδιά μου. Εσείς είστε οι νικητές. Εμείς μιλήσαμε αρκετά αυτές τις εβδομάδες, αυτούς τους μήνες. Όμως εσείς ήταν αυτοί που πήρατε την τελική απόφαση. Εσείς είστε που κάνατε τον Πειραιά να κρατήσετε την αισιοδοξία του. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο σοβαρά, με μεγαλύτερες δυνάμεις, με πλάι μας του κατοίκου του Πειραιά. Όλους εσάς. Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς διαιρέσεις. Όλοι μαζί για τον Πειραιά. Το έχουμε ξαναπεί, το λέμε και σήμερα. Μπορεί να κέρδισε ο Πειραιάς νικητής, κερδισμένη είναι όλη η πόλη. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε να ευχαριστήσουμε. Όσους μας στήριξαν, αλλά μαζί μας θα είναι, πιστεύω, και όσοι έκαναν άλλες επιλογές. Στους οποίους σέβομαι απολύτως και τους καλώ από αύριο όλοι μας να προχωρήσουμε το όραμα όλων μας στον Πειραιά. Δεν είναι όραμα δικό μου, δεν είναι όραμα του Πειραιά νικητή. Είναι το όραμα μιας πόλης που έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ξεκολλήσαμε το καράβι πριν 4,5 χρόνια. Πλέουμε πλέον με άνεμους αισιοδοξίας. Έτσι θα συνεχίσουμε. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί για ένα Πειραιά καλύτερο, πιο φιλικό, πιο λειτουργικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς, να ευχαριστήσω τους 164 υποψηφίους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους που μαζί δώσαμε τη μάχη, όλους τους συνεργάτες μας και φυσικά επαναλαμβάνω την κοινωνία του Πειραιά. Τέλος, θα μου επιτρέψετε και μια προσωπική αναφορά. Όπου το 2014 θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου που δεν ζει και τη μητέρα μου, γιατί νομίζω μου μετέφεραν αξίες και αρχές. Αξίες και αρχές με τις οποίες πορευτήκαμε και θα πορευτούμε. Δεν είναι άλλες, φίλες και φίλοι. Είναι η δημότητα, είναι η ηθική, είναι η αξιοπρέπεια και είναι ο σεβασμός προς όλους. Και θέλω να σε ευχαριστώ την καρδιά μου. Και τέλος την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, οι οποίοι απορροφούν τα απόνερα, αν θέλετε, τη δικιά μου επιλογή να ασχοληθούν με τα κοινά. Να είστε όλοι καλά. Από αύριο στο νου μας στη δουλειά για να αλλάξουμε το πειρά. Να το προχωρήσουμε στο κέντρο που το πήγαμε. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όπως πάντα, έτσι, και ο χειροτισμός πλέον, ο νικηφόρος χειροτισμός του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Και όλη τη φορά που την έχουμε πει πλέον. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και ιδιαίτερα ευτυχισμένοι για μια μεγάλη νίκη, για μια νίκη όλων των Πειραιωτών, για ένα Πειραιά νικητή, για ένα Πειραιά που θα μας κάνει όλους περήφανους. Έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια. Σίγουρα αυτά τα 5 χρόνια η Δημοτική Αρχή έχει μάθει περισσότερα, έχει μάθει και από λάθη και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερη. Και αυτό είναι που σας ενδιαφέρει όλους. Σε αυτόν τον Πειραιά, στον Πειραιά νικητή, δεν υπάρχουν τιμένοι, υπάρχουν όλοι οι Πειραιώτες που τους θέλουμε στο πλευρό μας. Όπως σας είπα, δεν περισσεύει κανείς και δεν υπάρχουν λίγοι, δεν υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει ο Πειραιάς νικητής για όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου, για αυτόν τον ωραίο αγώνα που δώσαμε, για αυτές τις αγκαλιές, για αυτά τα χαμόγελα, για αυτή την πολύ μεγάλη αγάπη που εισπράξαμε σε όλους τους δρόμους του Πειραιά. Και να είστε βέβαιοι, πως θα είμαι δίπλα σας, να είστε βέβαιοι ότι τα επόμενα χρόνια θα περπατάμε όλοι μαζί σε έναν διαφορετικό Πειραιά, πολύ όμορφο, όπως μας αρμόζει, όπως αρμόζει σε όλα τα παιδιά του Πειραιά. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπάμε και είμαστε κοντά σας.
καλωσορίσουμε τα παιδιά του Πειραιά και όλα τα παιδιά του Πειραιά. Μπράβο! Thank you.